Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, βασικά συνεχίζουμε. Άλλοι ήρθανε τώρα. Λίμπρο 107,4. Δεν θα πω το τίτλο της εκπομπής. Είναι γνωστά αυτά ξεκάθαρα. Είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Γεια σου συνάδελφε, γεια σου συνάδελφε. Έλα ρε. Καλή εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε το μέλλον, Νίκο. Αυτό είναι το μέλλον. Έτσι. Ξεκάθαρα. Δεν μ' αρέσει. Θέλω το παρόν. Θες το παρόν. Ναι, ναι. Θέλω ρε παιδί μου αυτό που ζούσαμε μέχρι πριν μια εβδομάδα. Αυτό. Α, θες το στούντιο δηλαδή. Θες την ημεροδία του στούντιου ναι, δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω την κανονικότητα, καταλάβες. Αυτό λίγο με μπερδεύει. Θες κανονικότητα, αυτό κόβεται, θα το κόψει ο Κιώσης, θα το κάνει ένα ώρα, θέλω κανονικότητα, όποτε χλεβάζεται την κανονικότητα, να το βάζουμε για να το θυμάσαι. Τι γίνεται φίλε? Φίλε πάρα πολύ ωραία. Σε πάρα τι κατάσταση ωραία, είσαι, πού σε βρίσκουμε αρχικά? Είμαι και εγώ τηρώντα όλα τα προληπτικά μέτρα, έτσι, τον περιορισμό μου. Μπράβο Νίκο. Μάλλον όχι, εγώ τηρώ τα προληπτικά μέτρα, μάλλον συγγνώμη, δεν λέω και εγώ, έτσι, ναι, γιατί δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν, να πω την αλήθεια. Βγαίνω μόνο δύο φορές την ημέρα γιατί υπάρχει ένα τετράποδο το οποίο πρέπει να κάνει την ανάγκη του. Εντάξει, και όχι τίποτα. Έχει μπει και στο λογισμικό του ότι πρέπει να την κάνει έξω. Δηλαδή, όταν ήταν πιο μικρός, τα βόλευε και εδώ πέρα. Δηλαδή, είχε τη θέση του εκεί πέρα και την πάνω του, δεν έκανε δουλειά. Τώρα, επειδή μεγάλωσε, έχει μάθει μόνο έξω. Αυτό. Δεν πήγα στο σούπερ μάρκετ σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι έκανα ένα ντου την Παρασκευή καλό. Οπότε, σε πρώτη φάση είμαι εντάξει. Ναι. Τώρα κάπου μέσα στην εβδομάδα λογικά θα ξαναχρειαστώ να πάω πιο αργά, αλλά δεν θα ξαναχρειαστώ για να πάω να πάρω, ξέρω εγώ, 15 αντισηπτικά και 10 πακετά μακαρόνια, έτσι. Ναι. Κάποιος με καλεί τώρα, προφανώς δεν ξέρω τι έχω πομπή. Ναι, ναι. Συνεχίζει αυτό, Νίκο. Δεν πειράζει. Να πω την αλήθεια. Πήγα σήμερα. Έλα, ναι. Πού? Σούπερ μάρκετ. Έλα, μίλα μας για αυτή την εμπειρία. Πήγα. Πήγα για να πάρω σιώδη πράγματα. Ναι. Είναι η αλήθεια, αλλά δεν πήγα το πρωί. Σοκολάτα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν πήγα το πρωί και δεν πήγα ούτε μετά τις 12. Μία. Πήγα εκεί πέρα, λέω μεσημεράκι, λογικά δεν γίνεται, θα πέσει κίνηση. Ναι. Και πήγα κατά τις 3 και ήμουνα εγώ μέσα και είδα άλλους 6-7-8 άτομα το πολύ να είδα ακόμα που κυκλοφορούσαν, ναι, ρε παιδί μου, πάνω κάτω και σε μεγάλο κιόλα σούπερ μάρκετ, γνωστή αλυσίδα. Ναι. Και όταν πήγα στο ταμείο, όπου κράτησα υπεύθυνη απόσταση, αντί η κυρία που ήταν μπροστά μου, 2 μέτρα, εντάξει, να τα θυμάστε αυτά, και όταν αυτή άρχισε να βάζει τα πράγματα σε σακούλες, πήγα και εγώ με το καροτσάκι μου. Και έπιασα λίγο κουβέντα εκεί πέρα με την ταμεία. Καλό. Καλό. Εντάξει, καλού τη κουβέντα. Δεν καλιά συμμετέρα, παιδί μου, αυτό λέω. Και τη ρώτησα, λέω, βλέπω τώρα, λέω, είστε, λέω, ήρεμα, λέω, καλά είστε, λέω, όλη τη μέρα έτσι ήτανε. Και μου λέει, όχι, λέει, το πρωί ήμασταν, λέει, full κανονικά, 20-20 μπαίνανε μέσα, με έξω αναμονή, ουρές και τέτοια. Security και τα λοιπά. Στο μεταξύ, αυτό το οποίο, δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή, ή εμείς είμαστε τόσο χάφτες, δεν ξέρω, ή εμείς καταλαβαίνουμε πιο πολύ την κατάσταση, όπως το βλέπει ο καθένας. Το πρωί πήγα να πληρώσω ένα λογαριασμό που έπρεπε να πληρωθεί σήμερα. Δεν είχα την επιλογή, δηλαδή, να μην το πληρώσω, αλλά είναι κοντά το μαγαζί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από το σπίτι μου είναι 3 λεπτά. Ηλεκτρονικά δεν μπορούσε να το κάνει. Όχι, δεν γινόταν, να πάω το πληρώσω εκεί. Ωραία. Σου λέω τώρα μια απόσταση από το σπίτι 5 λεπτά. Τόσο, 5 λεπτά. Στο δρόμο, λοιπόν, σε αυτά τα 5 λεπτά, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πολύ κόσμο. Αυτό είναι πραγματικό. Ναι. Ωστόσο, ό,τι κόσμο είδα ήταν ευπαθή ομάδα. Δηλαδή, τι να γίνει άλλο, ρε παιδιά, για να κάτσετε στο σπίτι σα. Δηλαδή, σα το έχουν πει με κάθε τόνο. Σας το έχουν πει έτσι, σας το έχουν πει αλλιώς. Ωραία. Δηλαδή σας το έχουν εξηγήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να γίνει για να ακολουθήσει ο καθένας το τέτοιο. Αυτό το, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς σκέφτεται. Βέβαια, κοίταξε, αυτό το οποίο πολλές φορές δεν ξέρουμε εμείς είναι, ναι, ότι δεν ξέρουμε ο καθένας στο σπίτι του αν έχει κάποιον που δεν ανοίξει την ευπαθή ομάδα για να του κάνει κάποιες δουλειές. Δεν ξέρουμε επίσης αν. Δηλαδή, βλέπεις κάποιον που ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα, ας πούμε. Και λες γιατί να είναι μέσα, πρέπει να είναι σπίτι του. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να βγει αναγκαστικά γιατί δεν είχε τίποτα. Ωραία. Και πήγε σήμερα να πάρει 5 απαραίτητα πράγματα. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι να σου πω. Είσαι τον άλλο τον ωραίο τον τύπο που λέει ότι τι να πάω σπίτι μου και λέει έχει τον άλλο τον κορονοϊό. Την πεθερά του. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
Όχι, πήρα μα σπίτι. Στο σπίτι έχει τον άλλο κορονοϊό. Μπράβο. Και το πέτσι με ένα αυθορμητισμό. Ναι. Σαν να λέει, πού να γυρίσω τώρα. Άσε τώρα να πέσει να κοιμηθεί, να πάω και εγώ να πέσει να κοιμηθώ τώρα. Εντάξει, υπάρχει και αυτό, εννοείται. Τι να κάνω. Είναι και αυτό που θα προσέξει. Δημιουργείται μέσα σπιτικά. Μπορεί να το έχει βιώσει, α πούμε, και εσύ που μένει κιόλα με τη συμβία σου, α πούμε. Ναι, ναι. Ίσως ενδεχομένω, πιθανολογώ, ρε παιδί μου, ότι να δημιουργείται και ένα εκνευρισμό. Λόγω αυτού του εγκλισμού. Ακόμα εγώ τα πράγματα είναι ήρεμα. Ακόμα τα πράγματα είναι ήρεμα. Σε μένα. Ακόμα. Έτσι. Ναι. Ακόμα. Είναι ήρεμα τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι έχει ξεφύγει. Κοίταξε, ξέρεις τι. Εγώ είμαι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση γιατί εγώ είμαι συνηθισμένο στο να δουλεύω από το σπίτι. Καταλαβες. Οπότε δεν μου είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δηλαδή έχω συνηθίσει. Είναι αρκετά να δουλεύω... διαφορετικό όμως. Τώρα πρέπει να μένεις μέσα στο σπίτι και. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εντάσσερ, παιδί μου, σου γυρνάει ας πούμε, λίγο η βίδα. Δεν είναι όπως όταν δουλεύει στο σπίτι και ξέρει ότι μπορεί να βγει. Άκου να δει τώρα και εσύ και οι φίλοι ακροατές στη δική μου κατάσταση. Εγώ είμαι συνηθισμένο να δουλεύω στο σπίτι και έχω και έναν τύπο εδώ πέρα με τέσσερα πόδια, ο οποίο αναγκαστικά θα βγει και το πρωί και το απόγευμα το βράδυ. Οπότε τον αέρα μου, για να σου πω την αλήθεια. Τον παίρνει. Θα τον πάρω. Δηλαδή μπορεί να μην κάνω κάποια μεγάλη βόλτα με αυτόν εδώ πέρα, αλλά θα βγούμε να κάνουμε λίγο έστω. Θα βγω λίγο στην παραλία, κατάλαβες, θα πάρω λίγο τέτοιο. Δεν είναι ότι είμαι μέσα στο σπίτι μόνιμα και δεν βγαίνω καθόλου. Κατάλαβες. Περίμενε, φίλε, περίμενε. Το σκυλί δεν είναι μόνο δικό σου. Οι άλλοι δεν το βγάζει το σκυλί βόλτα, δηλαδή. Μαζί, ρε, μαζί, καταλαβες. Ναι, ναι. Α, μαζί, βγαίνει. Ναι. Εντάξει, όχι. Το βέβαια. Οπότε, παίρνει λίγο την ανάσα σου, ρε παιδί μου, τα 15-20 λεπτά, μισή ώρα, ανάλογα που θα βγει. Εντάξει, αλλά α πούμε το Σάββατο το βράδυ, το απογευματόβραδο μάλλον. Πέρασα από το σκηνικό του υπαίθριου μπαρ τέλος πάντων που ήταν γεμάτο. Δηλαδή, ακόμα και εγώ έλεγα: δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, okay. Από το είδες από. Για πες μας, φίλε, δώσε μας λίγο το ρεπορτάζ. Εσύ ήσουν εκεί, απράβο. Κοίταξε, καταρχάς, έχω να πω ότι τα κορίτσια εκεί πέρα τα στηρίζω πολύ. Εντάξει. όχι, γουστάρω πολύ τη φάση που έχουν φτιάξει εκεί πέρα. Μπράβο τους. Έτσι. Και το Σάββατο το βράδυ, είχε πολύ καλό καιρό το Σάββατο, έτσι. Και όλη τη μέρα. Βγαίνουμε κι εμείς λοιπόν για να πάει ο άνθρωπος εδώ πέρα, ο τετράποδος. Μάλλον όχι, ο άνθρωπος να κάνει την ανάγκη του. Ναι. Πάμε στην παραλία. Στην παραλία εκείνο το Σάββατο βράδυ, αν ήταν ένα κανονικό Σάββατο βράδυ, δηλαδή που δεν ίσχυε η καραντίνα για παράδειγμα, ή ο κατοίκον περιορισμός, γιατί καραντίνα δεν έχουμε, να το λέμε σωστά. Ναι, ναι. Θα είχε λιγότερο κόσμο από ό,τι είχε το Σάββατο το βράδυ. Δηλαδή η παραλία, αν είχε κανονική κατάσταση, θα είχε λιγότερο κόσμο από ό,τι είχε αυτό το Σάββατο που ήταν με κατοίκον περιορισμό εισαγωγικά. Τρώμε ένα σοκ με αυτό. Έχουμε δει με φωτογραφίες και βίντεο να κυκλοφορούν από το πρωί. Οπότε ψηλό είμαστε τέτοιο. Και προχωράμε. Το Σάββατο είχαν κλείσει τα μαγαζιά. Σωστά, έτσι δεν είναι. Παρασκευή δεν ανακοινώθηκε. Και Σάββατο κλείσανε. Και Σάββατο, ναι, Λουκέτο. Παρασκευή το συζητούσαμε στο στούντιο. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, και όπως προχωράμε και φτάνουμε εκεί πέρα στις φίλες, εκεί. Αλλά εμείς απλά προχωράμε. Δεν πήγαμε να πάρουμε κάτι. Βλέπουμε την ουρά και είμαστε σοκαρισμένοι. Και λέμε, δεν μπορεί, ρε φίλε. Γιατί τα κορίτσια εκεί βάζουν και λίγο και καναδιού ηχεία και έχει λίγο μουσική, ρε παιδί μου. Όχι τέρμα. Ναι. Ναι, έτσι, ναι, αλλά ακούω και λίγο μουσική. Ακούω λίγο τη μουσική, γιατί παίρνω χαμπάρι και λέω: μάλλον ανοιχτές. Έξυπνες, λέω. Δεν δουλεύουν όλοι οι άλλοι. Κόσμο έχει παραλία. Θα πέσει μπαχτίσι. Ωραία. Ναι. Αλλά δεν περίμενα να δω ουρά, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι. Και κόσμο, σαν να είχε. Επειδή όντως τα κορίτσια για το καλοκαίρι μαζεύουν και πολύ κόσμο τα βράδια εκεί πέρα που έχει και ζέστη και έχει δροσιά εκεί πέρα και κάνουν και κάτι live και κάτι ωραίες μουσικές και τέτοια. Δεν περίμενα ότι θα πετύχω τώρα ουρά. 15-20 ευρώ για να πάρουν κοκτέιλ. Οκ, ρε φίλε, δηλαδή το Σάββατο όσο εκείνο, μην πιείς τα κοκτέιλ σου. Κάτσε σπίτι σου, δεν πειράζει. Κάτσε σπίτι σου. Δεν θες να πιείς τόσο πολύ κοκτέιλ. Πάρ τα σπίτι σου και κάντα, ρε φίλε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μην νομίζεις. Ρε, είναι αυτό το πράγμα. Ορισμένοι λειτουργούν σαν μωρά. Όταν λες ένα μωρό, μην το κάνεις αυτό, τότε θα θέλει ακόμα περισσότερο να το κάνει. Εντάξει, ναι. Το βγάλαν ως αντίδραση, το έριξαν ότι είναι μάγκες τώρα, αλλά στην πραγματικότητα και το έλεγα χθες και με τον Γιώργο τον Μπαϊράμ και θα το πω πάλι στον αέρα. Δεν έχω πρόβλημα να τους χαρακτηρίσω, είναι βόδια. Είναι βόδια, ρε φίλε, δηλαδή τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να φεύγουν χαρακτηρισμού γενικότερα, αλλά. Εντάξει, δεν, όχι, δεν υιοθετεί. Δεν καταλαβαίνω ότι όσο περιορίσουμε την κίνησή μας έξω, τόσο καθημερινά, σταδιακά σε μια-δύο εβδομάδες, θα περιορίζονται και τα κρούσματα. Ναι, για να φτάσουμε στη μέρα που δεν θα έχει κανένα. Αυτό, εγώ σου λέω ότι όλο αυτό είναι πολύ γενικό. Εγώ θα σου πάω στο πιο ειδικό. Ότι η λογική λέει ότι αν τη δική μας ομάδα, ωραία. 20 με 30, 20 με 40. Άντε, να σου το πω έτσι, να μας βάλω εκεί πέρα μέσα. Εκεί είμαστε ακριβώς. Λοιπόν, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, λογικά δεν θα πάθουμε κάτι. Ναι. Έτσι. Θα είναι συμπτώματα μιας κοινής γρίπης. Ωστόσο, ναι.
ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο μεγάλος από εμάς και μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας, η μάνα μας, ωραία, ο πατέρας μας, η γιαγιά μας, έτσι. Αν έρθει σε επαφή μαζί μας λοιπόν και μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, αν το κολλήσει θα έχει πρόβλημα σοβαρό. Εννοείται αυτό. Εγώ σου λέω άσε το γενικό σύνολο, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει ρε παιδί μου, να είσαι ζαμαφουτίστας. Σου λέω το ειδικό της οικογένειά σου, δεν σε νοιάζει. Και πρόσεξε, και μπορεί να το έχει κολλήσει και να μην το ξέρεις κιόλας. Και α, εντάξει, μια χαρά είμαι, ρε, εντάξει, ω, μάνα μου τι λέει, ω, φιλιά, πολύ ωραία. Καταλαβες. Υπάρχουν και λεγόμενοι ασυμπτωματικοί. Βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας και στην τελική. Όσοι έχετε το αυτοκίνητο και θέλετε να βγείτε λίγο έξω, μπείτε στα μάξι, κάντε μια βόλτα. Μόνο σας. Να ξεσκάσετε λίγο. Εγώ χθες το βράδυ που μου γύρισε λίγο η βίδα, ας πούμε, λέω, γιατί έβλεπα και κάτσα, έκανα το λάζο εδώ και λίγο τα δελτία ειδήσεων. Και λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί. Με πιάνει και σε ένα πονοκέφαλο. Είσαι και γνωστό ψυχάκι, δεν μπορεί και χωρίς χάρη κιόλας και δεν έχει παιχνίδια κιόλας τώρα. Δεν είναι αυτό, ρε, εντάξει, δεν βγαίνει από το σπίτι. Δεν μπορεί. Είμαι σπιτότσα, αλλά βγαίνω κιόλας. Και μπήκα στο αμάξι και έκανα μια γύρα. Τώρα, μην φανταστεί, α πούμε. Εντάξει, οκ. Εντάξει, αυτό. Ένιωσε καλύτερα. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, όσοι μπορούν να το κάνουν και όποιοι δυνατόν και δεν έχουν όλα αμάξια, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, μπορεί να το κάνει. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή. Δεν ανάγκη να μπείτε πέντε με στα μάξι όμως. Ε? Τι. Μην μπείτε πέντε με στα μάξι. Όχι. Άντε, μπράβο. Γιατί θα έχουμε λίγο το νόμο σε αυτό. Όχι, μόνο σα. Μόνο σα μπείτε. Άντε δύο. Άντε δύο. Άντε βαριά δύο, το πολύ δύο, ναι. Που και πάλι υπάρχει. Ελοχεύει ο κίνδυνος, θα λέγαμε, καλέ φίλε. Πάλι ελοχεύει, ναι, σωστά. Σωστά. Πάλι ελοχεύει, αυτό ακριβώς. Ναι. Άμα να μπείτε πέντε, πώς θα μάξει, παιδιά, εντάξει, εντάξει. Άστο. Θα κάνουμε μονή λίγο, τι να κάνουμε, ρε φίλε, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και εντάξει, πρέπει λίγο το διαχειριστεί ψυχολογικά. Α πούμε, εγώ τώρα σου λέω: βγήκα για να πάω στο σούπερ μάρκετ, γύρισα και νιώθω ότι. Επειδή υπάρχει ιδέα, νιώθω ότι. Λες τώρα να έχω αρρωστήσει, λες να το κόλλησα, λες να με κόλλησε κανένα. Που κι εγώ στο σούπερ μάρκετ πήγαινα, ρε παιδί μου, άνετος, πήγα με τα γάντια βέβαια, δεν έβαλα μάσκες και τέτοια. Uh-huh. Αλλά εντάξει, ήμουν, ρε παιδί μου, δεν το έδειχνα, αλλά ήμουν λίγο μαγκωμένος. Δηλαδή τώρα έβλεπα σε ένα διάδρομο, ας πούμε, διάδρομο, λέω, κάτσε να φύγουν και μετά θα πάω κι εγώ. Ναι. Κάτι τέτοιο. Εντάξει. Και από απόσταση όσο μπορώ, εντάξει, μόνο σε κάποια φάση μια κυρία έρθει, με ρώτησε κάτι. Αλλά δεν ήταν πολύ κοντά μου. Λέω αυτό, να, κομπλέ. Τι να πούνε, ρε φίλε, και άνθρωποι δουλεύουν εκεί, πες μου λίγο. Πραγματικά όμως. Πραγματικά. Που τους έβλεπα χωρίς γάντια και όλες χωρίς μάσκες. Εσύ δηλαδή πας εκεί, θα κάνει, ξέρω εγώ, ανάλογα τα ψώνια που έχεις να κάνεις, πόση ώρα θα κάνεις, ξέρω εγώ, 15, 20 λεπτά, μισή ώρα, μια ώρα, δεν ξέρω πόσο. Εντάξει, αυτοί που είναι εκεί όλη μέρα, τρώνε όλη την πίκρα που αφορά την πίεση της δουλειάς, έτσι, στον καθένα. Συν το πρίξιμο και το να προσέχω, να μην πάθω τίποτα, να τηρώ τα μέτρα εγώ, αλλά μπαίνει τόσο κόσμο μέσα που δεν ξέρω να τα τηρεί. Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση. Και δεν ξέρω, μα είδα λίγο ξαφνικά, φίλε. Εμένα αυτό είναι που. Απότομα. Ναι, μα είδα λίγο ξαφνικά. Και δεν είναι μόνο επειδή μου έδωσε τώρα την πάσα για του υπαλλήλου σούπερ μάρκετ. Προσέξτε λίγο, παιδιά, γιατί το ζητούσα χθε με ένα γνωστό μου και του λέω είσαι βλάκα. Βασικά, αλλιώ τον είπα, αλλά α πούμε τον είπα βλάκα. Όσοι μπορείτε να κάνετε καφέ σπίτι σας, μην παραγγείλετε delivery. Ναι, σωστά. Μην ταλαιπωρείτε και το delivery τώρα, εντάξει. Μην φάτε τόσο πολύ απ' έξω. Που εγώ δεν σου λέω να κάνω και τζίρο τα μαγαζιά, γιατί μόνο πλέον το takeaway τους έμεινε, ναι. Αλλά αν μπορείς να κάνεις καφέ σπίτι σου, μην κάνεις, μην παραγγέλνεις. Αν είσαι στη δουλειά, είναι άλλο θέμα. Μην το βάζετε και τον άλλο τώρα τον καημένο σε αυτή τη δικασία που δουλεύει τώρα και έχει επαφή με τόσο κόσμο. Εντάξει, εγώ χαίρομαι πάντως που βλέπω κόσμο που δουλεύει γενικότερα και σε περίπτερα, ας πούμε, σε βεζινάδικα που πήγα, ας πούμε, λίγο, να φοράνε γάντια. Κάποιοι έχουν το αίσθημα ευθύνης σε αυτό το κομμάτι. Κάποιοι άλλοι πάλι όχι. Οκ. Okay. Εντάξει. Μην νιώθετε κομπλεξικά φορώντας γάντια, γιατί, ας πούμε, να λέτε, ας πούμε, θα με κοροϊδεύουν. Καλύτερα, άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο με κάτι πολύ ωραίο. Καλύτερα να είσαι γραφικός παρά να καταλήξεις άρρωστος. Σωστά. Στη φάση που βρισκόμαστε. Εντάξει, εγώ και μάσκα μπορώ να βάλω από εδώ, όταν θα βγω από εδώ και πέρα. Παρήγγειλα μια καλή που κρατάει 1,5 μήνα με τη φαρμακοποιός. Πολύ δυνατή. Έλα ρε φίλε. Ναι, 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 Bane, ναι, πολύ καλή. Το Mad Max. Φέρε, λέω και θα έρθω να πάρω. Εντάξει μου λέει. Ο Bane, φίλε, το Mad Max έχει δείξει το δρόμο από τότε. Α, μπράβο, σωστό, σωστό και αυτό. Ο Darth Vader, Νίκο, ενδεχομένως. Ο Darth Vader, όχι, ρε φίλε. Ο Darth Vader το είχε ξεφτυλίσει. Okay. Ο Bane όμως, στο Mad Max δεν ήταν ο Bane. Καλά, δεν θυμάμαι. Όχι, εσύ λες τον Bane για τον Batman. Στο Batman, μπράβο, ναι, στο Mad Max.
Αλλά ίδιο ηθοποιό στο Mad Max πάλι φορούσε κάτι παρόμοιο, νομίζω, στο ξεκίνημα τη ταινία. Μετά το βγάλανε. Κάτσε ρε, ποιο ήταν εκείνο μέσα στο γήπεδο που φώναζε? Το Dark Knight Rises ήταν, το τελευταίο τη τριλογία. Α, οκ, οκ. Αλλά και στο Mad Max που είχε παίξει στην καινούργια έκδοση, γιατί παλιά υπήρχε και παλιά με το Mel Gibson. Και στο καινούργιο φορούσε, νομίζω, κάτι στα ξεκινήματα τη ταινία. Ναι. Ομολογώ ότι δεν έχω δει καμία ταινία. Εντάξει, δηλαδή που μου λέγανε όλοι και Netflix και δεν συμμαζεύεται και έλα μου, ωραία, θα δούμε ταινίες. Ούτε εγώ, φίλε. Δεν έχω δει καμία ταινία. Ωραία. Σήμερα πριν ξεκίνησα λίγο το Blacklist, το οποίο το είχα δει ποτέ. Είδα ένα επεισόδιο. Ή μάλλον πάρα πολύ καλό. Χαζοί δεν επεισόδιο, να πω την αλήθεια, γιατί και λίγο το ματάκι έκλεισε. Εντάξει. Ακολύσω. Ξέρεις εκείνο το ωραίο μετά το φαγητό, ρε παιδί μου. Αυτό. Και έχω δει και κανένα 2-3 επεισόδια από τα άλλα που βλέπω. Τίποτα άλλο. Δεν έχω δει προσωπικά. Δεν που λέει εγώ. Ταινίες δεν είδα. Σειρές δεν πολύ είδα. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Εγώ είμαι, επειδή εγώ είμαι και λίγο gamer ακόμα, παρά τα Opa. Προχωρημένα τη ηλικία μου για αυτό το κομμάτι. Ναι. Έτσι, την έβγαλα λίγο έτσι. Οκ. Εντάξει, λίγο μουσικούλα, λίγο χαλάρα. Περίμενε τώρα. Λοιπόν, καταρχάς, μέσα από το κύριο Κουδί, τον ανιψιό μου, ο οποίος έχει γίνει 8 χρονών, έπαιζε κάτι στο τάμπλετ και μου έλεγε σε αυτό είμαι προ, σε αυτό είμαι νουμπάς. Ωραία. Λοιπόν, αλλά έχω έναν κολλητό, ο οποίος παρότι είναι στην ηλικία μας, έχει γίνει μεγάλο γκέιμερ. Αυτό, παιδιά, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι, τώρα τι να κάνουμε. Κατοίκον περιορισμό, θα τα παλέψουμε όλα, έτσι. Βλέπω, λοιπόν, ξεκινούν οι δηλώσεις Μπόρις Τζόνσον, μάλιστα. Για συνήθεια. Και έλεγα, λοιπόν, ότι ξέρεις ότι το κομμάτι του gaming πλέον έχει φύγει όχι σε άλλο επίπεδο. Ναι, ναι. Και δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε το που βρίσκεται πλέον και πού θα πάει από εδώ και πέρα. Αλλά είναι μια λύση. Για αυτές τις μέρες δεν είναι λύση. Ένα λίγο μάνατζερ που παίζει λίγο FIFA, που παίζω εγώ, επερνά λίγο η ώρα, εντάξει. Α, και λίγο να κάνεις κανένα τηλέφωνο λίγο για τη δουλειά, να δεις αν έχει τίποτα που δεν έχει τίποτα. Έλα ρε Νίκο, τι τηλέφωνο για τη δουλειά, ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Ποιο τηλέφωνο για τη δουλειά? Περισσότερο brainstorming, ρε παιδί μου. Βλέπεις τον μπάσκετ ότι η πρόταση μου πάει να γίνει, έτσι? Πότε το είπα? Πρώτον, πρέπει να on air να σε παραδεχθώ, γιατί τις προηγούμενες μέρες, όταν όλοι λέγανε ότι θα γίνει η Basket League αγωνιστική, ναι, ο Μοσχοβίτης ήταν ο μόνος που έλεγε ότι, παιδιά, δεν θα γίνει αγωνιστική. Εντάξει. Βαγγέλη μου, Νίκο μου, Βαγγέλη μου και τέτοια, ναι. Ο Νίκος τα έλεγε παραπέντε, μετά οι άλλοι τα λένε και πέντε. Εντάξει, οκ. Okay. Και δεύτερον, ότι τέλος καλό, όλα καλά, πάω Κάρης, παραμένουν κομπλέ, τελειώσαμε. Γίνεται. Μην ασχολείστε, παιδιά, τελείωσε το ποτάσμα και τέτοια. Ναι. Απλά ξεστή. Βλέπω τα κρούσματα σήμερα. Τα κρούσματα βλέπω μειωμένα σήμερα. Αλλά εντάξει, δεν έχει να κάνει. Νομίζω. Εντάξει. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε πολύ καιρό για να. Δηλαδή, πιστεύω γενικά ότι θα δούμε ξανά ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Αλλά νομίζω τα περισσότερα θέματα θα ξαναδούμε τη νέα σεζόν. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, χθες διάβαζα, ας πούμε, για το NBA που. Ξέρεις ότι το NBA μας έδειξε τον μπούσουλα όλους, έτσι. Αν δεν σταματούσε το NBA, ακόμα θα σχολιόμασταν. Ναι, δεν ξέρουμε, θα το δούμε με κόσμο, χωρίς, όχι χωρίς κόσμο. Να παίξουμε ένα μάτς τώρα και να δούμε την άλλη εβδομάδα και τέτοια. Στο NBA λένε ότι στο καλό σενάριο, θα επιστρέψουν μέσα με τέλη Ιουνίου. Στο καλό σενάριο. Έτσι. Αν δηλαδή το περιορίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων δεν εξαπλωθεί περαιτέρω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έβλεπα πριν ότι ψάχνουν μήπως να μην γίνονται τα παιχνίδια όταν θα επιστρέψουν στα κανονικά τα γήπεδα, αλλά να γίνονται στα προπονητικά κέντρα που χωράνε και λιγότερο κόσμο. Τέτοια πράγματα. Οπότε ό,τι είδαμε νομίζω φέτος. Και μιλάμε τώρα για ένα μπραντ έτσι έτυφωτος μπροστά το δικό μας, και τα εκατομμύρια τα οποία χάνονται αυτή τη στιγμή δεν τα υπολόγισε κανένας μπροστά στην όλη κατάσταση. Ακριβώς. Και εμείς σκεφτόμασταν μέχρι τη τελευταία μήνα να το κάνουμε χάρη σε ποιον κόσμο, λίγο. Και όχι μόνο στο μπάζιτ και στο ποδόσφαιρο. Παρασκευή απόγευμα τώρα διοικητικό συμβούλιο. Άσε μας τώρα, μπορεί τώρα. Κλείστε εκεί πέρα να τελειώνουμε. Ναι. Και επίσης αύριο δεν είναι η UEFA να κάνει μια σύσκεψη. Τηλεδιάσκεψη. Τηλεδιάσκεψη, σωστά το αναφέρεις. Που έχει να κάνει με το Euro, τι θα γίνει και δεν συμμαζεύεται. Νομίζω αύριο είναι να γίνει αυτό. Ναι. Και λογικά πάνε για αναβολή του Euro, το οποίο βοηθάει γενικότερα τα πρωταθλήματα, όλες τις λίγκες, είτε τις πέντε μεγάλες, είτε τις υπόλοιπες. Απλά το θέμα είναι αυτό που συζητούσαμε και με το Χρήστα νωρίτερα.
ότι οκ, okay, πες αναβάλλε το Euro. Μετά οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις του χρόνου, πότε θα ξεκινήσουν οι ρεφίλες. Δηλαδή, άμα τελειώσουμε τελευταίο 19 Ιουνίου. Πάλι, ναι, άλλη κουβέντα αυτή μετά. Ναι. Εκεί είναι μετά άλλη κουβέντα. Δηλαδή, κανονικά Κίνα ξεκινάνε αρχές, ναι, αρχές Ιουλίου. Και πρόσεξε, οι δικοί μας μπαίνουν μέσα Ιουλίου και μετά. Αυτά τα σενάρια στη λογική ότι το αποτρέπουμε πλέον σε ένα χρονικό διάστημα και πάμε να ξεκινήσουμε. Έτσι. Ναι. Το οποίο δεν, είναι σενάριο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ναι, όχι, δεν μπορείς, δεν μπορείς. Ναι. Ωραία πράγματα. Τι να κάνουμε. Ζούμε. Όλα είναι στον αέρα, αλλά τι να κάνουμε. Μπροστά στην παγκόσμια υγεία. Τι γελάζε όλα. Παγκόσμια υγεία, ρε φίλε. Τι γελάζε. Τους έχουν πει τους άλλους με κάθε τόνο μη βγαίνετε έξω και σήμερα το πρωί τρέχα στο σούπερ μάρκετ να πάρω αντισηπτικά. Το βίντεο με τον Άδων το είδε, θα φανταστώ, ε. Ναι. Που πήγαιναν όλοι πάνω. Και άλλο 10 αντισηπτικά στα χέρια, δηλαδή. Τι να πω, ρε φίλε μου, τι να πω. Εμένα με εκνεύρισε εκείνος ο τύπος που όταν ανοίγει το σούπερ μάρκετ πάει και παίρνει ένα σκασμό μαντιλάκια. Ναι, αυτό λέω. Τα αντισηπτικά μαντιλάκια, αυτό λέω. Ναι. Α, εγώ νόμιζα και τον Άδων λες προσπαθούσε να τον κάνουν δηλώσεις και πέφτουν όλοι πάνω του. Ο οποίος έφυγε και λέει: βλέπω να μπαίνει κόσμος, φεύγω. Και πήγε ο άλλος, ο χαζός, δηλαδή ρε μπούφο. Θα το χαρακτηρίσω, δεν μπορώ, φίλε. Συγγνώμη και από το ακροατήριο, δηλαδή ρε μπούφο. Άσε να πάρουν κι άλλοι. Μην πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και παίρνετε πράγματα χωρίς αύριο. Εγώ σήμερα που πήγα, δεν έψαξα συνειδητά, δεν πήγα και σε ένα ψάχνω για μαντιλάκια ή για αντισηπτικά, γιατί ήξερα ότι δεν θα έχει. Δεν κοίταξα καν και ρώτησα μια υπάλληλο και λέει: μπορεί να φέρω το απόγευμα, λέει. Άμα θέλετε, λέει: περάστε πάλι. Μετά σε ένα από τα διάφορα memes που έχουν βγει όλες αυτές τις ημέρες, έχει ένα πολύ πετυχημένο που δείχνει και καλά, ρε παιδί μου, τους δύο με αυτές τις φόρμες τέλος πάντων τη. Πώς τη λένε, ρε παιδί μου. Τις κίτρινες, ρε παιδί μου, ξέρεις, τις αντιοικές, ας τις πούμε, ξέρεις, τις τέτοιες. Ναι. Και λέει, πόσους ξέρω εγώ μάζεψες, λέει τόσους ξέρω εγώ. Και λέει, ναι, αλλά είδες πόσους καθαρούς κόλους είχανε, δηλαδή, ρε παιδί μου, okay, αλλά είχανε πολύ κολό χαρτό. Ναι, πάρτε, παιδιά, πάρτε χαρτί υγείας, πάρτε, ναι. Γιατί αυτό θα μας σώσει. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ, κοίταξε φίλε, να σου πω λέω κάτι. Επειδή τώρα είμαστε στα σπίτια μας ο καθένας, θα κάνουμε συζητήσεις. Εγώ γενικά τις προσδοκίες από τους ανθρώπους έχω πάρα πολύ χαμηλά. Γενικά, όχι από τους γνωστούς μου και τους φίλους μου. Γενικά, από την ανθρωπότητα, ρε παιδί μου. Όποιος έχει πάει έστω και λίγο στον ελληνικό στρατό μπορεί να καταλάβει πόση πολυβλακία υπάρχει. Έτσι. Πάνω σε ποιο κομμάτι. Σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Πόσο κόσμο δεν ξέρει πράγματα που θα θεωρεί πολύ, ρε παιδί μου, νορμάλ να τα ξέρει. Έτσι. Και πόσο καθένα έχει ένα δικό του τέλο πάντων τρόπο σκέψη και λειτουργία. Αλλά σε τέτοιε καταστάσει, δηλαδή πραγματικά κάθε φορά εκπλήσωμαι. Κατάλαβα. Δηλαδή τώρα αυτό ο τύπο με τα 10 τσιμπτικά μαντιλάκια, με τα 10 τσιμπτικά κουτιά στο χέρι. Δηλαδή, ρε φίλε, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Κατάλαβα. Και όχι τίποτα. Και πάει σπίτι και λέει στην γυναίκα του, ξέρω εγώ, Μαρία. Έλα, εντάξει, βρήκα, ρε. Χώθηκα πρώτος και τα πήρα. Κατάλαβα, σωθήκαμε. Εντάξει, αυτό ήταν. Μια χαρά. Που να μπουν και να στα κλέψουν, δηλαδή, και να μην έχεις να σκουπίσεις τα χέρια σου. Τι τραβάμε. Τι τραβάμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε, Νίκο. Γραμμούλες παίρνουμε. Ο κιός σου θεωρώ ότι μας πει. Κολώνα εκεί πέρα. Αν μας πει, οκ, δεύτερο κομμάτι της εκπομπής ανοίγουμε να μπεις αβέρτα για τον λαό. Α, βγάλουμε τον Αντώνα, μας πει τι γίνεται στον δρόμο. Αντώνη, καλά, θυμάμαι. Αντωνάρα, σαν μπράβο. Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά μαζευόμαστε. Αντώνη, θα δούμε τι θα μας αναφέρει. Λοιπόν, άντε, εντάξει, πάμε διάλειμμα. Πάμε, break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Λίμπρο 107,4. Και το βοσκόμε την Νίκο Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής και με γραμμούλες πλέον από ό,τι ενημερώθηκα. 2-3-10-2-87-3-8 για κουβεντούλα μέχρι τις 7.30 που θα είμαστε παρέα πριν ξεκινήσει η ασπρόμαυρη ζώνη ενημέρωθης. Ποια ασπρόμαυρη, φίλε, πλάκα μας κάνεις. Και υποθούν όλα. Και το πάμε ξενιά. Τι είναι υποθεί δηλαδή στην ασπρόμαυρη, θα πρέπει να είναι κορονοϊός και ασπρόμαυρη μαζί. Σκίνα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν έχει πει καιρό το πάπιο και κάτι. Πάντα έχει. Απλά πάντα έχει. Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω και η. Αχ, τι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα. Έλα, Νίκο, βάλε Δευτέρα. Έλα, εγώ κεφαλικό. Εγκεφαλικό. Έλα, έχουμε γραμμή. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, να πάρουμε τη γραμμούλα. Ναι, γεια σας.
Γεια σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, να το σου κάνετε. Εσύ τώρα τι κάνεις, ο Νοάς, μόνος ο Δικας, μπαίνει κόσμος στην λεωφορεία. Ναι. Α, τώρα χθες προχθές ήταν, εντάξει, εμείς οι τρεις τώρα που είμαστε έτσι και μιλάμε τώρα. Προπαντός εχθές δεν ήρθες να σε πάω μια βόλτα, πήρες το αυτοκίνητο, μόνοι μας επικοινωνόμαστε. Τώρα περίμενε, τώρα δουλεύεις, έχεις δρομολογίο. Όχι, από σήμερα βγήκα σε άδεια τώρα, είμαι σε άδεια από σήμερα. Τυχαία φαντάζομαι, ή την έχεις προγραμματίσει. Ελά. Ελά, μ' ακούς. Κάνει κάτι για ποτέ. Την είχες προγραμματίσει, λέω, την άδεια. Ναι. Ελά. Δεν μας ακούει φίλος. Σ' ακούω, κάπου σ' ακούω, κάπου σας κάνω, δεν σας ακούω καλά. Μήπως το σήμα σου φταίει, μήπως φταίει το δικό μας. Την άδεια, λέει, την είχες προγραμματίσει. Ναι, αυτή είναι προγραμματική. Νίκο, τις άδειες τις ξέρεις από την πρώτη μέρα που μπαίνεις στον οργανισμό μέχρι που να φύγεις, ξέρεις πότε παίρνεις άδεια. Άμα δημόσιο, ρε φίλε. Ωραίο, το ωραίο το δημόσιο. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Να σου πω, είχες και εσύ μέσα αυτό το σκηνικό που είδαμε στις φωτογραφίες με το... Δεν μπορούσε να πλησιάσει κανένας, είχες βάλει τη τέτοια της ασφαλείας στην κοβέλα. Ωραία, φίλε. Ναι, ήταν και αυτό, αλλά δεν είχε τίποτα, Νίκο. Δεν είχε τίποτα. Προπαντός εχθές τώρα ξέρεις, κεντρικός δρόμος εκεί της Περαίας και δεν κυκλοφορεί στη ψυχή με τη βροχή και με αυτά και όλα. Ναι. Είχε λίγο κίνηση εγώ που βγήκα προχθές για 10 λεπτάκια. Εντάξει, όχι η γνωστή κίνηση, αλλά εντάξει, κάτι κουνιόταν. Εντάξει, τώρα κοίταξε, Σάββατο προπαντός το βράδυ τώρα από το IKEA να πήγες να πας στη Μηχανιώνα και να έχεις δύο άτομα. Ή εχθές το βράδυ να φεύγεις από τη Μηχανιώνα και να μην έχεις κανέναν να φτάνεις. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή, εντάξει. Και τώρα εντάξει, εδώ στην Περαία. Αυτό είναι που λέμε κάποιο... το να περιορίσουμε τις μετακινήσεις στο απαραίτητο. Δηλαδή τώρα, τι να σου πω, πιστεύω ότι και αυτοί θα ήταν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν άλλη επιλογή από αυτό... να μην κυκλοφορήσουν. Μακάρι να το κάνουμε αυτές τις μέρες. Και αυτό που είπε ο Νίκος ήταν και αυτοί οι πιο πολλοί ήταν ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή με την βροχή και με αυτά ναι, που πάλι δηλαδή, τώρα τρει. Δεν υπάρχει. Ναι, δηλαδή, τρία άτομα δηλαδή και αυτοί τώρα πού πας. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Και σου λέω, εγώ να σκεφτώ ότι μπορεί να έχεις κάποιες δουλειές, να είσαι μόνος σου, έτσι, ξέρω εγώ τα παιδιά σου να μην είναι εκεί κοντά, έτσι. Εντάξει, ναι, και να πρέπει σίγουρα να τις κάνεις. Αλλά πώς να είναι έτσι. Δηλαδή αν πετύχεις 10 τέτοιους στον δρόμο και οι 10 έτσι είναι. Δεν μπορεί. Ναι, εντάξει. Και γιατί και το Σάββατο αυτό που είπε πάλι ο Νίκος εκεί στην παραλία μας έλεγαν τα παιδιά που ερχόταν από εκεί γινόταν το έλα να δεις. Δηλαδή ο ένας πάνω στον άλλο. Νομίζεις ότι ήταν και εγώ δεν ξέρω τι μοίραζαν λεφτά. Άστρο, το Σάββατο δεν υπήρχε. Το Σάββατο άμα ήταν κανονικό Σάββατο χωρίς κάποιον περιορισμό τόσο κόσμο δεν θα είχε. Παρότι είχε πολύ καλό καιρό και όλα αυτά. Okay. Έτσι θα μου πεις και εσύ εκεί ήσουν, εσύ τι έκανες. Τι να κάνω, εγώ να βάλω όλο το σκύλο. Τι να κάνω. Περάσουμε εκεί κοντά είμαι. Τι να κάνουμε. Καλή συνέχεια. Υπομονή, καλά. Υπομονή καλά. Θα περάσει. Θα περάσει. Καλή να συνέχεια. Καλά. Στον επόμενο φίλο. Ναι, καλησπέρα Νίκο. Γεια σας. Αμάκης από Κεντρινό Μαύρη Αθήνα. Άλλο, δεύτερος ο Μαύρη Αθήνα. Δύο στα δύο. Ο Άσκα, ο Ασά. Ο Πας Τράιβερ, ναι. Τι γίνεται, καλά είστε. Καλά, δρομολόγιο. Καλά, παλεύουμε. Δρομολόγιο, τελευταίο δρομολόγιο, δεν θα περιστεί. Πόσα άτομα είστε μέσα, εσύ. Έχω δύο επιβάτες, εντάξει. Έχεις δύο, μάλιστα. Ήρωες. Ναι. Α, καλά, να σου πω, ο Ασά κάτω έχει ακολουθήσει την πατέντα του ΑΣΤ με την κορδέλα της αστυνομίας γύρω-γύρω από το οδικό να μην πλησιάσει κανένας. Έχουν βάλει σε κάποια, στο τρόλι τουλάχιστον, τα λεωφορεία δεν έχουν βάλει, είναι, βάζουν οι οδηγοί μόνοι τους. Ωραία. Κάνουνε ό,τι πιστούρθει. Εγώ δεν έχω βάλει, αλλά εντάξει, εμένα είναι μικρό το λεωφορείο και ανοίγω μόνο μεσαία πόρτα, οπότε εντάξει, σιγά τους πολλούς ανθρώπους που παίρνουν και λέω. Το κουμπί το πατάνε για να κατέβουν ή φοβούνται μην κολλήσουν τίποτα. Βάζουν μια φωνή. Σταμάτα το να κατέβουμε. Έχω ενεργοποιήσει και τις φωνητικές εντολές. Τι να πω, από πριν που μιλάγατε με τον... Με τον κόλλησα τώρα. Με τον Χρήσανθο. Με τον Χρήσανθο. Ναι, ναι. Για το μπάσκετ, για το... με τους Τούρκους και λοιπά, το 93.
Ναι. Μετά την επόμενη χρονιά δεν ο Χρυσανθός άφησε να εννοηθεί ότι ο Άρης τιμωρήθηκε ένα χρόνο. Ναι. Δεν τιμωρήθηκε ένα χρόνο να μην παίζει. Έπαιζε κανονικά, αλλά δεν είχε κόσμο. Ήταν με κλεισμένο θυρών. Και φτάσαμε μέχρι τα ημιτελικά πάλι, γιατί είχαμε πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή με κόσμο το είχαμε ξαναπάρει, δεν το συζητάω. Αλλά παίζανε χωρίς κλεισμένο των τυρών στη Θεσσαλονίκη. Και αποκλειστήκαμε στα ημιτελικά, αν θυμάμαι καλά, από την Ολυμπία, Λουμπλιάνα. Ήμουν 4 χρονών τότε, δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ούτε το άλλο δεν θυμάμαι, βέβαια. Απλά εντάξει, διαβάσαμε. Εγώ το θυμάμαι σαν τραυματική εμπειρία, όχι αυτό που λέτε. Το Ποιο? Κύπελο που είχε, πάθει ο Άρης τότε με την Τόφας. 50... διπλός τελικός ήτανε. Διπλός τελικός, έτσι. Ναι. Ο Άρης είχε χάσει τον πρώτο τελικό και στον δεύτερο εγώ πηγαίνω σχολείο και γράφω τιμωρία. Βγαίνω λοιπόν από το δωμάτιο που είχε τηλεόραση για να γράψω τιμωρία. Δεν θα ξαναμιλήσω στη τάξη, ξέρω εγώ, 100 φορές, δεν θυμάμαι. Ωραία. Ειδικό τραύμα, Και έχω μείνει στη λογική ότι εντάξει, ο Άρης έχει χάσει 15 πόντους εγώ στο ποτομάτι, δεν θα το κερδίσει. Ωραία. Μέχρι να τελειώσω από την τιμωρία, το παιχνίδι τελειώνει εκείνη την ώρα. Και μπαίνω μέσα, κακή ψυχολογία μου λόγω του ότι έγραφα 100 φορές το ίδιο πράγμα, και ο Άρης παίρνει φίλη για το ευρωπαϊκό. Πού το θυμάσαι, ρε Νίκο, μη είναι παιδικό τραύμα. Παιδικό τραύμα. Μελιαδέλη. Μελιαδέλη, Αγγελίδη, Μάριο Μπόνι και τέτοια. Και Μπόνι δεν είχε. Ναι. Βέβαια. Το 90... Είχαμε πολύ καλή ομάδα τότε. Όχι, 97. 97, μπράβο. Το 97 ήταν, ναι, το 97. Για προπονητή τον... Είπαμε... Τον... Σβίσερ, όχι Σβίσερ. Όχι, όχι. Όχι, ο Σβίκα δεν είχε πάρει ευρωπαϊκό με τον Άρη. Όχι, ναι, δεν το θυμάμαι καλά. Μαγκόσιο. Όχι, εκείνος είχε πάρει κύπελο. Όχι, εκείνος ήταν μετά με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω, μην... Τα κύπελα τον απλήρωτον. Με τον Μπίξι, ρε. Δεν ήταν. Δεν μπορώ να πω το χαρακτηρισμό των άλλων. Όχι, ούτε εγώ. Εντάξει, κρατάω. Πήγε να μου φύγει, αλλά μετά το μάζεψα. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Ήταν, εντάξει, ωραία. Ωραίες στιγμές, φίλε. Κάποτε οι ομάδες μπάσκετ φέρανε ευρωπαϊκά στην πόλη και μετά τις απαξιώσατε. Έλατε. Έλατε. Αυτό ήθελα να πω. Οκ. Να, καλή υπομονή, φιλαράκι μου. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραίο λαός. Λαός, θέλετε να μιλήσεις πολύ καλά. Ναι, ναι. Ναι. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Υπέρμετρα μπασκετικός, Χρήστοφε 93, εσύ ήσουν, εγώ ήμουν 20, εσύ ήσουν 14-13 και ήταν η ίδια μέρα που έπαιζε Πάο Κορτές στο Παλέντε Σπορ. Ο Πάο επικύρωνε με τη νίκη του, τη συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας. Μοσχοβίτης παρένθεση, μην ξεχάσω ένα quiz να βάλω. Και ο Άρης έπαιζε το Ρήνο. Μιλάμε τώρα, εντάξει, το Παλέντε Σπορ σε μάτσο ΠΑΟΚ, δεν το έχω δει τόσο γεμάτο, τόσο αστυχικά γεμάτο. Ήταν μια γιορτή δηλαδή, ναι. Εγώ με τα παλιά τα πάω άσχημα, βοήθαμε λίγο. Εγώ πάρα πολύ καλά. Το ΠΑΟΚ Κορτέζ, αυτό που λες, ήταν τότε και τότε με τα παιχνίδια. Το τελείωμα, ρε παιδί μου, το κάρφωμα ήταν στις νίκες, ρε αγόρι μου, το μάτσο. Α, οκ. Και επικύρωνε ο ΠΑΟΚ την πρόκριση με τη νίκη εντός έδρας. Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ υπήρχε στους επισήμους του Παλέντε Σπορ μια ομάδα, εν τω μεταξύ συγχρόνως τα παιχνίδια γινόντουσαν. Άλλοι πήγαιναν και εκεί όλα επίσημα, άλλοι ξέρω εγώ, ναι. Στο πέταλο εντάξει υπήρχε αντιαγιανωμένος. Όσοι ήταν στον αντιπαράξενο, ναι. Ξαφνικά βλέπουμε, ενώ παρακολουθούσαμε μια γιορτή, δηλαδή το σκορ εντάξει είχαμε κερδίσει καλά, 22 πόντους, 19 με 25 τέλος πάντων. Βλέπω ένα μπούλιο στα επίσημα. Χαμός. Ήταν κάποιοι, εμείς λέγαμε τώρα από μέσα μας, τι γίνεται ρε το άλλο μάτς. Και βλέπουμε να πανηγυρίζουν στα επίσημα. Και νομίζω να το πήρε η εφεσβήση. Εν τω μεταξύ το πήρε ο Άρης. Και γίνεται ένα ντου από το πέταλο σε επίσημα και γίνεται πολλής. Μα γιατί αφού τότε, τότε τα βλέπουμε μαζί, το S δεν είναι το αφήγημα. Με ένα, με ένα σκηνή να μας χωρίζει και τέτοια. Τα βλέπαμε, αλλά υπήρχε όμως το σκηνή. Συντάκι υπήρχε, εννοείται. Ναι, στο ημίχρονο να ανταλλάσσαμε την κάρα μεταξύ μας. Ρε, εμείς το κολλητή μου ήταν δίπλα, ας πούμε, πάντα εγώ σε διαχωριστικό καθόμουν. Παίζω μια φωτιά, ξέρω εγώ και έτσι. Τέλος πάντων, τελειώνει το παιχνίδι.
Και παιδιά, εκεί είναι το ανεκδίκητο γεγονός. Με το που βγαίνουμε από το Παλίτες Σπορ, αρχίζουν τα πρώτα αυτοκίνητα Αριανών. Αγνών Αριανών, παιδί μου, θέλουν να πανηγυρίσουν οι άνθρωποι. Κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου. Ναι. Και υπήρχαν, εντάξει, οι κλασικοί 200 της εποχής. Πήγε άλλος να καρακιάσει ένα μπαμπρί, θυμάμαι, δηλαδή τρομακτικό. Και εγώ, ειδικά συμβαίνω μεγάλος, 20 χρονών ήμουν. Εντάξει, δεν είχα μένος. Δηλαδή, σιγάδι να σου πω και έτσι, δεν θέλω να πω το. Κάποιος Αγιανός που είναι φανατικός της εκπομπής, ξέρει πώς αντέδρασα όταν έχασε ο Άρης. Τέλος πάντων, εγώ μετά το Τριβοδιαννάκη άρχισα να βγάζω σε ένα μισό θανάσμα τον μπασκετικό Άρη. Τον ποδοσφαιρικό δεν με ενδιαφέρε καθόλου. Τέλος πάντων, και χωρίζεται ο Λευκός Πύργος στα δύο με διαχωριστικό κανονικά. Οι Αριανοί ήταν από τη μεριά του Λευκού Πύργου προς Λεωφόρο Στρατού παραλιακά και εμείς ήμασταν Λευκό Πύργο και προς Μητροπόλος προς Αριστοτέλους. Και γίνεται, παιδιά, μια μάχη δύο ώρες κανονικά. Εντάξει, τα καλά παιδιά του Άρη ουσιαστικά λείπανε στην εκδρομή. Δηλαδή, που λέμε, ξέρεις, χούλιγκαν σε εισαγωγικά το λέω τώρα. Τα ούζα. Όχι, βγήκε απλώς λαός Αριανός, ρε παιδί μου, εντάξει. Και λέει τι γίνεται, καλά μας. Εμείς κατεβήκαμε ορδίν κατά συρροή με άσχημες διαθέσεις. Θέλω κάτι μπουκάλια μπύρες, ας πούμε, τέλος πάντων. Ένα αυτό. Και η φάση έληξε 4 ώρα το πρωί, παιδιά. Ένα αυτό. Ο Σχοβίτης. Παρακαλώ. Το ΠΑΟΚ Ζαλγύρης ήταν μια μεγάλη διαφορά. Επειδή είχα βάλει ένα στοίχημα με έναν άλλον, τον Ανδρέα, τον φίλο μου. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά που κέρδισε στο ΠΑΟΚ, όχι κανένα ούζο, ευρωπαϊκή ομάδα και για να σε βοηθήσω, παίζει την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Και αν μου πεις το σκορ, εντάξει, τότε θα το σκηνήσω. Αποκλείεται να το βρει. Έχεις πετύχει. Παίζει την Ευρωλίγκα τώρα. Ναι. Παίζει στην Ευρωλίγκα, καμιά Βιλερμπάν. Μιλάμε για 45 πόντου διαφορά. Μα τη Ζαλγκύρης τόσο δεν είχε κερδίσει, ρε. Τη Ζαλγκύρης τόσο δεν είχε κερδίσει. Τη Ζαλγκύρης λιγότερο από αυτό. Τόσο... Εγώ θα σου πω ένα σκόρ, 123 ή 127-84. Ω, δεν το έχουμε τίποτα. Κύπελο κόρας. Κόρας τα ξέρετε. Καμιά Μακάμπη, κανένα τίποτα τέτοιο. Βιλερμπάν σου λέω, Βιλερμπάν. Ναι. Και την είπα στην αρχή στην τύχη. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν οι Όμοι ήταν στο κόλετς, 4 ομάδες ας πούμε και προκρινόντουσαν οι 2 πρώτοι. Και τότε έπαιζαν 2 ξένοι μόνο στο κύπελλο κόλετς. Και στο ποτάσμα ο ένας ξένος οριοθετήθηκε. Για να μην κάνετε μόνο την προπαγάνδα σας, έτσι εδώ πέρα που με παίρνουν όλοι οι Αριανοί μετά το Λαμπαουτάρης, σαν σήμερα που έχει κερδίσει, είχε πάρει το τέτοιο. Το 191 Τεργέστη τότε δεν ήτανε. Δεν μας νοιάζει, φίλε, το ρίλε έχω σήμερα. Ήταν κάτι ο Μάρτος, το 91% το λες, τον επαναληπτικό ή το 95-66. 91% τότε. Δεν θυμάμαι, αφού, κοίταξε, αποκλείεται, εφόσον σήμερα είναι η επέτειος του Άρη, δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ στον Τεργέστη, αποκλείεται, δεν νομίζω. Εσύ σαν σήμερα, ναι, 16 Μαρτίου, εγώ που δεν τα θυμάμαι το έχω, να τον γκούκλαρα κιόλας. Μπορεί. 16 ναι, Μαρτίου. Εντάξει, δεν παίρνω όρκο. Εντάξει, σίγουρα μέσα στο Μάρτιο ήταν. Όπως 12. Ναι. Αλλά πιστεύω εκείνο το 91% ήταν από τις 5 με 7 καλύτερες εμφανίσεις ελληνικών ομάδων που έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή όλοι ήταν από 20 πόντους και πάνω. Εγώ που δεν μπορώ να δω το παλιό το μπάσκετ, γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι πολύ αργό. Έτσι. Ναι. Εγώ ρε παιδί μου, άλλο μπάσκετ δεν ξέρω να βλέπω. Εκείνο μου φαίνεται πολύ πίσω. Κινητά screen, έχει δει Περάσοβιτς και έτσι. Ράτζα, Κούκοτς να παίζουν μαζί. Αυτό το τελικό τον είχα δει όλο στο YouTube που υπάρχει, ρε παιδί μου. Και όντως τελικό που τον είδα άνετα. Φύγαμε 3 πούλμαν από εδώ, 4. Εντάξει, τα εισιτήρια ήταν μόνο 120. Τέλος πάντων, μπήκαν οι μισοί στο πρώτο ημίχρονο και άλλοι μισοί στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί δεν μας βάζανε όλους. Άστα να πάνε. Ήταν η καλύτερη ματσάρα για μένα που έχω δει, ας πούμε, σε εκτός ώρες παιχνίδι. Μιλάμε ο Νάσος, ο Τζόνι, ο Πέλβις, όλοι από 20 και πάνω. Και μιλάμε, πήγες, πρόσεξε, το πρώτο παιχνίδι ήταν 72-66 και τελευταίο δευτερόλεπτο βάζει ο Κόρφας, γιατί άλλο με συνέξι, είναι την ψυχολογία και βάζει ο Κόρφας από τη γωνία στη φύρα 10 εκεί στο πέταλο, τρίποντο από τη γωνία και πάει 75-66 και πάθαμε συν 9 και Στεφανέλ τώρα με φούτσκα,
Φούτσκα, Μποντιρόγκα, Τζεντίλε. Τι δεν θυμάμαι. Βάλε επίλογο για να πάμε και στον επόμενο. Λάμπλη. Έγινε, ευχαριστώ. Βάλε το πάμε να πάμε στο Μοσχοβίτη. Έγινε, θα το έχω στο νου. Έγινε, ναι. Γεια. Επόμενος, χαίρετε. Ναι, γεια σας. Και τώρα φωνάζετε για τον κορονοϊό. Και τώρα λέω φωνάζετε μετά από αυτά. Έλα, μ' ακούτε. Πολύ καλά. Καμάνα. Ναι, και τώρα λέω μετά από όλα αυτά, λοιπόν, σας φταίει ο κορονοϊός. Ρε να είναι καλά που σας κρατάει στην κατηγορία εσάς τους τελευταίους και εμάς. Ο Ρούντι Γκομπέρ, να είναι καλά, παλικάρι από τα λίγα. Πήγε φίλησε τα μικρόφωνα, μια χαρά. Μια χαρά είμαστε τώρα, βολευτήκαμε, ωραία. Ου, σούπερ, σούπερ, σούπερ. Τώρα μια χαρά. Για να μπορούμε, η δημόσια για υγεία πάνω απ' όλα και τέτοια. Θυμόμαστε, για να μπορούμε να θυμόμαστε. Μάλιστα κύριε Παπαδόπουλε, εμείς παρευρεθήκαμε στο Τωρίνο και το σηκώσαμε και μέσα στα αποδυτήρια και άμα θέλετε όταν θα βρεθούμε θα σας δείξουμε και φωτογραφίες με το μαστραπάκι του κύριο Ταρνατόρο, κύριε Παπαδόπουλε. Καταλάβατε? Μάλιστα. Έτσι, αυτά δεν ξεχνιούνται. Ταρνατόρος. Είναι στιγμές που, μένουν στη ζωή σου χαραγμένες, έτσι, και... Ποτέ δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα το θυμάμαι. Λοιπόν, από τις... Στο ξύλο ήσουν εσύ μέσα. Έριξες δηλαδή. Ο φίλος... Εδώ με την Μπεσικτάς, αν θυμάμαι καλά, και τα είπαμε έξω στα αποδυτήρια. Βέβαια είχα διερμηνέα έναν φίλο δημοσιογράφο. Και ναι, γιατί αυτός από μέσα με πέταξε μια καρέκλα να πούμε και εγώ του πετούσα. Εντάξει, εκείνη την εποχή ήταν και το πατριωτικό πολύ ανεπτυγμένο, αν θυμάστε, αν διαβάσατε, αν ξέρετε. Ενώ τώρα δεν είναι. Ψάχναμε, ψάχναμε να βρούμε, όχι, σε τόσο όσο νομίζεις. Λοιπόν, ψάχναμε να βρούμε τους οπαδούς της ΕΦΕΣ, τα παιδιά τα είχαν και κάτρια κοσαριά γυναικόπαιδα ήταν αυτοί σε ένα πολυκατάστημα εκεί έξω από το γήπεδο και ψάχναμε να βρούμε εμείς στο Τωρίνο που είναι οι φίλοι μας. Που είναι οι φίλοι μας, καταλάβατε, αλλά δεν τους βρίσκαμε, μας βάλανε μετά εμάς μέσα και μας τους φέρανε αυτός εκεί μετά. Αλλά εντάξει, η έδρα έδρα, γιατί κακά τα ψέματα, όλο το γήπεδο Έλληνες ήταν. Πολύ πολύ αγχωτικό παιχνίδι, τα καταφέραμε. Όταν πέρασε ο Ναουμόφσκι, ο πλαμένος και έκανε τον πάσιμο και πάτησε μέσα από το τρίποντο, ανακουφιστήκαμε όλοι γιατί λέμε έβρε κερατάκι να το βάλεις, παράταση είναι. Και όταν ο Μιχαλάκης άρπαξε την μπάλα εκεί πέρα. Εντάξει, καλό εγώ πέρασα πάνω από το κεφάλι του Κοτλέμπας. Ήτανε μπροστά μας, ήμασταν πίσω από τα δημοσιογραφικά. Τώρα πώς βρεθήκαμε μέσα από το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο, περάσαμε πάνω από το κεφάλι του Κοτλέμπα. Καλά, δεν ήταν. Αγνά, παδικά χρόνια. Ποιος μπορούσε να μας κρατήσει. Μπορούσε να μας κρατήσει κανείς. Όχι. Είχε 5-6 αστυνομικούς, οι καημένοι, τι να κάνουν, φωτογραφίες βγάζανε κι αυτοί. Ωραίες στιγμές. Ο κύριος Σούμποντιτς ήταν προπονητής στο άλλο μεγάλο παιχνίδι. Απλά ο Νίκος ήθελε να τον αποκαλέσει αλλιώς και δεν είναι ότι ευτυχώς δεν μου φύγε, ευτυχώς. Ναι. Και όντως από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της ομάδας σου κύριε Μοσχοβίτη, εκτός ήταν αυτή η νίκη στην Ευρωπαϊκή. Όντως. Και ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι πήρε στο ευρωπαϊκό και όλα αυτά. Ήταν τρομερό παιχνίδι. Άμα κοιτάξει στατιστική, θα πεις ότι δεν αφήσατε τίποτα απ' έξω. Τα πήρατε όλα μέσα που λένε. Όπως και το παιχνίδι του Άρη μέσα στην Τόφας. Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, τα βάλαμε όλα μέσα. Δεν αφήσαμε τίποτα έξω. Και πήγαινε έτσι όπως για να γραφτούν οι μεγάλες νίκες, να ξέρετε, παίζει ρόλο και η συγκυρία και η μέρα και κυρίως η επίθεση. Και μη μου πείτε τώρα το 50-48 μεγάλη νίκη, εκείνο ήταν
ασύλληπτο παιχνίδι να χάνονται επιθέσεις επί 5 λεπτά και από τις δύο ομάδες στο τέλος. 3,5-4 λεπτά δεν πήγε καλά. Αλλά... πολύ κακό μάτσα από Παναγιώτη Γιαννάκη βάσει στατιστικών, γιατί εμείς ήμασταν και μικροί τότε. Εκείνα τα βήματα μπορεί να τον πυροβολούσαμε κιόλας. Αν γινόταν τίποτα, πιστεύω ότι θα τον είχαμε στείλει. Είχε γυρίσει από τραυματισμό, γιατί κάτι τέτοιο νομίζω είχα διαβάσει πριν λίγα χρόνια. Όχι, όχι. Όχι. Να σου πω ότι ο φίλος από την Αθήνα είχε δίκιο. Την επόμενη χρονιά φτάσαμε. Είχε γίνει στη Νέα Σμύρνη. Στην Αθήνα. Ναι. Νέα Σμύρνη στην Αθήνα. Και με 2-1 νίκες πήγαμε. Με Σαμ Βίνσετ, αν θυμάμαι καλά, έναν Αμερικανό, είχε ο Άρης. Ωραίες στιγμές για ένα άθλημα που αυτή τη στιγμή δυστυχώς οι δύο ομάδες είναι ένα ψέμα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και η ασθένεια τους κρατάει στη ζωή από ό,τι φαίνεται. Δεν το αξίζανε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, γερί να είμαστε να τα θυμόμαστε που λένε, γιατί σε όλα αυτά που συμβαίνουν, μόνο γερί πρέπει να είμαστε για να θυμόμαστε αυτές τις στιγμές. Καλό σας βράδυ. Γεια σας και εσάς, να είστε καλά. Γεια σας, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γενικότερα, ο λαός διψάει για μπάσκετ θα λέγαμε. Ναι ρε φίλε, ρετρό. Εντάξει, είναι ιστορική ημερομηνία σημερινή φίλε, γιατί και οι δύο έχουν ευρωπαϊκό τίτλο, τι να κάνουμε. Και τώρα χαροπαλεύουν. Αυτό που σου λέω για το τελικό του ΠΑΟΚ δεν το λέω επίτηδες. Δηλαδή έχω κάτσει να δω τα παιχνίδια του 87 με την Τριμίνη και ξινόμουν, αλήθεια. Δηλαδή έλεγα, Χριστέ μου, πώς παίζονταν έτσι τον μπάσκετ τότε. Αλήθεια. Αλλά ναι ρε φίλε, γιατί εντάξει ήταν πολύ αργό. Τώρα τα ακούει κάποιος και λέει τι λέει ρε αυτός. Αλλά εμείς που έχουμε συνηθίσει μια άλλη κατάσταση, έτσι. Ναι. Και εγώ την κουστάρω αυτή την κατάσταση, το παραδέχομαι. Δεν μ' αρέσει το παλιό. Αυτό μ' αρέσει το τρίποντο, το τρέξιμο και τέτοια. Εντάξει, όταν είδαμε τα μάτια του 87, πήγαινε φίλε εκείνο ο Γκάλης εκεί πέρα, κόλλο, άιντε καλά. Ξανά από την άλλη, άιντε μετά ξανά τα ίδια. Κατάλαβες. Έπαιρνε την μπάλα, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Καταλαβες. Εκείνος τελικός του ΠΑΟΚ ήταν καταπληκτικός. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Γιατί είχε πολύ τρίποντο, πολύ καλός. Νίκο, δεν θα φύγεις τώρα, ρε φίλε. Αφού σπίτι θα είσαι, πού θα πας τώρα, κάτσε τα πούμε εδώ πέρα μέχρι τις 9, ρε φίλε. Να πας. Δεν να πεις ότι πρέπει να φύγω, έχω μια δουλειά. Δεν έχει τώρα. Αφού είσαι βιδωμένος εκεί. Να πάω να πάρω τα μάξι να φύγω. Ναι. Δεν προλαβαίνω, εσύ πρέπει να φύγω και τέτοια. Αφού είσαι βιδωμένος, κάτσε εκεί πέρα, πού θα πας. Δεν έχω και σκυλί να το βγάλω βόλτα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν έχω και σκυλί. Αν και αρχίζει να οριμάζει πλέον μέσα μου η ιδέα το να πάρω ένα. Άρε φίλε, αλλά δεν είμαι ακόμα εκεί εντελώς. Κάθεται δίπλα μου το υπόδειγμα και τίποτα. Κάθεται και δεν κάνει τίποτα. Κύριος. Εσύ είσαι τώρα σε κλειστό χώρο ή σε ανοιχτό χώρο μόνο σου? Σε ανοιχτό χώρο, όχι σε κλειστό. Στο σπίτι, ρε φίλε. Περιορισμό. Σε πολύ κλειστό, αυτό θέλω να πω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς, συνάδελφε. Τέλος πάντων, να το ζητήσουμε εκτός αέρα αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν έχω προχωρήσει τόσο πολύ ακόμα. Ναι. ΠΑΟΚ 24 ακολουθεί. Μην αλλάξετε συχνότητα. Μείνετε στο Ολύμπιο 107,4. Όλο το ρεπορτάζ. Και είναι μπόλικο, Νίκο, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πάρα πολύ πράγμα. Ωραία. Το οποίο θα περιμένετε για να μάθετε από τον Νίκο Μποσκοβίτη και όλο το επιτελείο του, το οποίο είναι σε πάλξη, σε όλο το ΠΑΟΚ 24, στη διάθεσή σας. Θα δούμε σήμερα δίκη, διότι θα έχει Βαγγέλη γραμμένο. Έτσι. Και σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει και για τον Άρη. Ναι. Ο πρόεδρος. Ναι. Κύριε Θωμαίδη, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Έχει παρεμηνεύσει τα λεγόμενά μου, κύριε Θωμαίδη. Μα δεν συνεννοηθήκαμε να πούμε κάτι τέτοιο. Όχι, θα με ακούσετε, κυρία. Θα με ακούσετε, κυρία Σάμπικα. Θα με ακούσετε. Θα με ακούσετε. Λοιπόν, και όλα αυτά τα σχολιάζουμε. Πέντε μέρες, ας πούμε, είμαστε μέσα πάνω κάτω. Τρεις-τέσσερις. Τώρα πάμε για τέταρτη. Ναι. Ωραία. Και μου λες τώρα να δούμε και δίκη. Δηλαδή αυτό προτείνει στο λαό. Να μην βάλω μια ταινία, ξέρω εγώ, να ράξουμε. Κοίτα, εγώ θα δω για επαγγελματικούς λόγους. Ναι. Εντάξει, τι να κάνω. Πρέπει να το δούμε, να δούμε τι θα πει ο κύριος Γραμμένος, ο Αριανός, όπως δηλώνει έτσι. Κύριος Βαγγέλης Γραμμένος. Δηλώνει. Σε έναν άλλον Αριανό. Αυτό είναι αυτό. Και Κυριάκο Θωμαίδη. Ναι. Και όλα αυτά αμφότεροι. Αμφότεροι. Δηλωμένοι και όλοι όσοι τους γνωρίζουν το ξέρουν. Και όλα αυτά στο open. Δηλαδή. Δεν λέει τίποτα αυτό. Ξύπνα, Ιβάν, μας πήραν τη βραδινή ζώνη. Λοιπόν. Νίκο, αυτά ήταν, φίλε. Αυτά ήταν. Άντε. Πολλά περισσότερα μετά τις 18.30. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Γεια σας.